Ναι. Πώς το βίωσες αυτό το διάστημα? Με πολύ υπομονή. Και τι έκανες για να την αφήσεις πίσω, δηλαδή το εκλογήκευσες, το προσπάθησες συναισθηματικά? Το προσπάθησα, ναι. Και μετά το άφησα πίσω μου. Mm-hmm. Και μετά προχώρησα κι εγώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος. Δεν μπορεί να κρατάει τη δύναμή σου ένα γεγονός, μια κατάσταση πίσω. Πρέπει να το λύσεις μέσα σου για να πάρεις από εκεί τη δύναμή σου και να προχωρήσεις στην εξέλιξή σου. Γιατί εδώ ήρθαμε για να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Δεν ήρθαμε ούτε να αναλωθούμε σε θυμούς, ούτε σε μικροεγωισμούς, ούτε σε μικροψυχίες μεταξύ μας. Θα συμφωνήσω. Γενικότερα όμως και αυτή η κρίση για την οποία μιλάτε τώρα δεν πήρε καμία έκταση. Δηλαδή δεν το διαβάσαμε πουθενά. Καλά τώρα, εντάξει, δεν ήταν καμιά κρίση τώρα που φτάσαμε στα πρόθυρα του χωρισμού. Θέλω να πω ότι δεν το λες και σε συνεντεύξεις ακόμα. Όχι, εγώ το λέω ότι δεν υπάρχει σχέση που να είναι τέλεια, αλίμονο. Και ειδικά όλες οι σχέσεις έχουν προβλήματα. Πόσα χρόνια είσαι με τον άντρα σου? Είμαστε πάνω από 20. Εγώ παντού το λέω ότι οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Όλες οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Θέλουν και υπομονή. Και όλες οι σχέσεις έχουν ενίοτε ρογμές. Δεν υπάρχει άτρο και αδιάρρηκτο. Μα θα ήταν και μονότονο αν... Αλλά... Όταν αντιμετωπίσεις συνήθως, πια δηλαδή σήμερα, είναι εντάξει, δεν μου κάνει, πάω παρακάτω. Δηλαδή, έχει δίκιο ο Δημήτρης. Θέλει να πει ότι τα ζευγάρια πια στην πρώτη δυσκολία λένε πάω στο δικηγόρο. Αυτό είναι λάθος όμως. Και εγώ το πιστεύω ότι είναι λάθος. Είναι λάθος. Γιατί η ζωή γενικά θέλει υπομονή και προσπάθεια. Γιατί να μην θέλει ο γάμος.